Ο αγώνας εξελίχθηκε σε πολύ δύσκολο παιχνίδι για την ομάδα μου. Έχουμε επισημάνει όλη τη βδομάδα στους ποδοσφαιριστές μας ότι είναι το πιο δύσκολο παιχνίδι, γιατί ο θρίαμβος είναι χαμηλά βαθμολογικά και κάθε Κυριακή παίζει την ύπαρξή του. Το παιχνίδι στράβωσε, που λέμε, από το 5ο λεπτό που δεχθήκαμε ένα γκολ. Σοφαρίσαμε μείον στους 40 και στους 41 περίπου μείναμε με 10 παίκτες και είχαμε να διαχειριστούμε ένα πολύ δύσκολο κομμάτι. Το κάναμε όμως με τον καλύτερο τρόπο. Σκοράραμε στο δεύτερο ημίχρονο, μείναμε πίσω από την μπάλα να διαφυλάξουμε το σκορ. Και σε αυτό αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μας, γιατί με 10 παίκτες δείξανε και την απαραίτητη τακτική και το απαραίτητο σθένος για να γυρίσουμε το παιχνίδι και να φύγουμε πολύ ευχαριστημένοι με τους 3 πόντους. Και αναρριχθήκαμε λίγο βαθμολογικά και συνεχίζουμε. Ωραία. Τι θα θέλατε να διορθώσετε στη συνέχεια? Θέλουμε να διορθώσουμε το κακό ξεκίνημα. Πρέπει πάντα μέσα στο γήπεδο μας ειδικά να μπαίνουμε πιο δυνατά από τον αντίπαλο. Αυτό θα το δουλέψουμε μέσα στη βδομάδα. Δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα άλλο από το να δουλεύουμε και να προσπαθούμε για το καλύτερο. Και πάλι συγχαρητήρια στους παίκτες μας, γιατί σήμερα ήθελε ψυχή η καρδιά για να γυρίσει αυτό το παιχνίδι. Ωραία, έρχεται ένα δύσκολο μάτς την επόμενη βδομάδα. Πώς θα προετοιμαστείτε γι' αυτό? Θα προετοιμαστούμε κατάλληλα, θα πάμε μια σημαντική απουσία για την ομάδα μας. Όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα. Θα πάμε, θα παλέψουμε και ό,τι βγει. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ και συγχαρητήρια. Είμαστε καλά.